Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μην καταφέρουν να βγάλουν φορολογική ενημερότητα, βρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι αν δεν πληρώσουν το σύνολο του ένφια. Η εντολή για μη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, αν δεν καταβληθεί όλος ο ένφια από τους υπόχρεους, δόθηκε προφορικά από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για να ενισχυθούν, όπως φαίνεται, οι πράξεις και να επιτευχθεί ότι είναι ο στόχος των εσόδων. Δεν το βλέπω σωστό αυτό. Μα είχαν κάνει ρυθμίσει και τώρα το αναιρούνε. Άρα δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι. Υπάρχει όντως ένα μεγάλο φορολογικό μπέρδεμα. Και το θλιβερό είναι ότι οι υπάλληλοι της εφορίας πολλές φορές δεν μπορούν να δώσουν λύση. Επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν εφάπαξ στο χαράτσι προκειμένου να πάρουν τη φορολογική τους ενημερότητα που είναι απαραίτητη για να εισπράξουν χρήματα από το δημόσιο και να προχωρήσουν μια επένδυση που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ή σε κάποιο αναπτυξιακό νόμο, ώστε να στηρίξουν την επιχείρησή τους ή να πληρώσουν τρέχουσες υποχρεώσεις. Στο γόνατο όλα γίνονται στην Ελλάδα. Και η απόδειξη είναι τα αποτελέσματα που έχουμε στα ατυχήματα, στα καράβια, από εδώ από εκεί. Είναι μια χώρα στο γόνατο. Σήμερα λέει έτσι, αύριο λέει αλλιώς. Για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας πρέπει ο φορολογούμενος να μην έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 30 ευρώ ή αν έχει να είναι ρυθμισμένες κατά νόμιμο τρόπο. Ο φορολογούμενος να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις που υποχρεούνται την τελευταία πενταετία, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων ΦΠΑ, εισοδήματος, ένφια και ΦΑΠ.